Άρα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο και την αυριανή τηλεδιάσκεψη, αν θέλετε. Τι αναμένετε να ακούσετε, ποια είναι αυτή η κέρια πληροφόρηση που θα καθοδηγήσει και τα επόμενα βήματα, κυρίως στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Εκεί εστιάζεται η προσοχή. Καταρχήν θα θέλουμε να συμπληρώσουμε εκείνα που ζητήσαμε στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη, δηλαδή να μας παρουσιάσουν και εκείνοι τα επιδημιολογικά τους δεδομένα όπως τους τα δώσαμε εμείς πριν από 15 μέρες με τον τρόπο που τα παρουσιάζουμε και σε εσάς ανά εβδομάδα από την επιδημιολογική ομάδα. Ελπίζω να τα έχουν επεξεργαστεί και να είναι έτοιμα, ούτως ώστε να μας τα παραδώσουν και εμάς. Από την άλλη μεριά, την περασμένη φορά δεν ήσαν καθόλου έτοιμοι να συζητήσουν μέτρα ασφαλείας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα οδοφράγματα ή σημεία διέλευσης, και ελπίζω αυτήν την φορά να είναι σε θέση να το συζητήσουν αυτό, καθώς επίσης και να μας πούν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που θα ακολουθηθούν στα αεροδρόμια τους, από ποιες χώρες θα δεχθούν επισκέπτες, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι άκουσα, έχουν διαχωρίσει και αυτοί τις χώρες σε τρεις κατηγορίες. Με ιδιαίτερο, αν θέλετε, ζητούμενο, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί κυρίως η Τουρκία, έτσι, η οποία έχει και μια περίεργη εικόνα. Και όχι μόνο. Και οι χώρες βέβαια με μεγάλη επικινδυνότητα, ή με εικόνα πάντως όχι τόσο καλή όσο η Κύπρος. Υπάρχει έτσι η αίσθηση ότι υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστούν με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που εφαρμόζεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Μάλλον κάτι τέτοιο θα ακολουθήσουν. Εκείνο που πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί είναι ότι εκτός της Τουρκίας ίσως να ταξιδεύσουν μπρος τα κατεχόμενα και φοιτητές που φοιτούν στα παράνομα πανεπιστήμια από το Ιράν και ίσως από χώρες του Αραβικού κόλπου, όπου παρουσιάζεται σε αυτές τις χώρες αυτή τη στιγμή έξαρση της νόσου. Επομένως υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιοι από αυτούς να καταλήξουν θετικοί στο τουρκοκρατούμενο τμήμα και κατ' επέκταση να έλθουν και προς εμάς εάν περάσουν από τα οδοφράγματα. Ναι. Τώρα, μετράμε αντίστροφα για να ανοίξουμε στην ουσία τα αεροδρόμια μας, έτσι. Και μάλιστα θα τα ανοίξουμε με μια ομάδα χωρών να μην έχει το προαπαιτούμενο αυτό χαρτί της διενέργειας τεστ. Συμφωνείτε με συναδέλφους σας που λένε ότι πάντως θα ενίσχυε το δίκτυο ασφαλείας ένα 10% δειγματοληπτικού ελέγχου μέσα στο αεροδρόμιο με την προϋπόθεση κιόλας ότι αυτό θα γίνεται πολύ γρήγορα? Και φυσικά συμφωνώ. Νομίζω η επιτήρηση τουλάχιστον στα αρχικά στάδια είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή δεν πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε δειγματοληψίες. Αντιθέτως, αυτόν θα μας βοηθήσει να τεκμηριώσουμε κατά πόσον οι χώρες από τις οποίες θα δεχθούμε τουρίστες και οι οποίοι φαινομενικά έχουν την ίδια επιδημιολογική εικόνα με εμάς, παρόλο ότι κάποιες από αυτές δεν κάνουν τον ίδιο αριθμό τεστ όπως και εμείς. Επομένως, θα μπορούσε παραδείγματος χάρη, αν είναι μια οικογένεια 4 ατόμων, να επιλέγεται έναν άτομο από την οικογένεια για δειγματοληψία και έτσι να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα τεστ από αφυκνόμενους, που δεν θα είναι το 10% τρόπον την, αλλά θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τους μισούς επιβάτες του αεροπλάνου. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα και να σας ρωτήσω εάν προστέθηκε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτά που μαθαίνουμε καθημερινά για την πανδημία και τον ιό. Ενισχύσαμε λίγο την πληροφόρησή μας, τη γνώση μας, έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το εάν τελικά θα έχει δεύτερο κύμα, αν δεν θα έχει, αν θα φύγει χωρίς εμβόλιο, αν θα χρειαστεί εμβόλιο, ή ακόμα περπατάμε μαθαίνοντας. Κοιτάξτε, κατά πόσον θα υπάρξει δεύτερο κύμα ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτόν. Δεν είμαστε εμπειθίες. Αντιθέτως, ο Θεός ξέρει τι θα προκύψει. Μπορεί αυτά
το δεύτερο κύμα να αποτελείται από μικροεξάρσεις οι οποίες να είναι απόλυτα ελεγχόμενες ή μπορεί να προκύψει ένα τεράστιο κύμα που να έχει καταστροφικές συνέπειες. Το τελευταίο φυσικά το απευχόμαστε οπωσδήποτε. Επομένως, τα πάντα εξαρτώνται τι θα έχουμε στη φαρέτρα μας για να καταπολεμήσουμε τον ιό. Και σήμερα ακριβώς διάβαζα ότι μία αγγλική μελέτη έχει αποδείξει ότι η δεξαμεθαζόνη, η οποία αποτελεί στεροειδές σκεύασμα, έχει χρησιμοποιηθεί σε Άγγλους ασθενείς και φαίνεται ότι έχει αποτρέψει τον θάνατο και νοσούντων, αλλά και πολύ βαριά νοσούντων ασθενών. Επομένως, έχει προστεθεί ακόμα ένα φάρμακο τουλάχιστον, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Θα έχουμε την ευκαιρία από να ακούσουμε... Την άλλη μεριά, να μου επιτρέπετε, μια άλλη αμερικανική μελέτη έχει δείξει ότι μια μετάλλαξη του ιού στην πρωτεΐνη νακίδεν, αυτή που δεσμεύει το κύτταρο ξενιστήν, παρουσιάζει μια μετάλλαξη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ευκολότερη μόλυνση των κυττάρων του αναπνευστικού συστήματος και γι' αυτόν θεωρούν στην Αμερική ο ιός μετεδόθηκε τόσο ραγδαία. Απομένει αυτόν να επιβεβαιωθεί από άλλες μελέτες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Και Στο εγώ... μεταξύ...